καλησπέρα σε εγωμένα. Αναφέρθηκε ο κ. Λογοθέτης, κύριε Πρόεδρε, σχετικά με τις συνεδριές της ΔΕΗ και με ένα συγκεκριμένο γεγονός, πέρα από το πρώτο θέμα που έβαλε, που αν και είμαι έτοιμο να το απαντήσω αυτή τη στιγμή, επειδή θα πλατείνει πολύ η συζήτηση, θα πλατιάσει μάλλον πολύ η συζήτηση, θα τον ενημερώσω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκτός αν έχει κάτι να συμπληρώσει ο κ. Δήμαρχος που είπε από μόνος του. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που έβαλε και ανέφερε από τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΔΕΙΑ, θα ήθελα να πω τα εξής. Η τοποθέτηση εκείνη την ημέρα εμένα σαν Προέδρου της ΔΕΙΑ έχει να κάνει με τη συζήτηση που έκανα με τον κύριο Δήμαρχο και έχει να κάνει με την ανθρώπινη πλευρά μέσα σε ημέρες γιορτών να πάει να κάνεις οτιδήποτε να κάνεις, ό,τι έχεις αποφασίσει σαν ΔΕΙΑ. Σεβόμενος τις Άγιες Μέρες που υπήρχαν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, είπαμε ότι θα το κάνουμε αμέσως μετά, το οποίο και το κάνουμε αμέσως μετά. Αν αυτή η συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Δήμαρχο, η παρέμβαση ήταν του Δημάρχου, εγώ δεν το είχα σκεφτεί, δεν το είχα διανοηθεί, και είχαμε προχωρήσει, είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε τη διαδικασία. Αν ότι εγώ συμφώνησα με τον Δήμαρχο, θεωρείται ότι είναι παρέμβαση και εμείς και εγώ δεν τιμώ τα παντελόνια σαν πρόεδρος της ΔΕΙΑ, γιατί κάπως έτσι εκφράζεται, ας νομίζω ότι θέλει ο κ. Λογοθέτης. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Πολλές φορές τοποθετούμαστε και κρίνουμε ανθρώπους όταν έχει προηγηθεί η δική μας τοποθέτηση. Όλοι θα το θυμόσαστε όταν ήταν πρόεδρος ο κ. Βαρελάς στη ΔΕΙΑ και αποφάσισε και υπήρχε κόντρα μεταξύ του κυρίου Λογοθέτη και του Προέδρου της ΔΕΙΑ και δεν υπήρχε καμία συνεννόηση μεταξύ τους. Αποφάσισε να βάλει το τέλος αποχέτευσης στην τρίτη δόση. Ο κ. Λογοθέτης πήρε σβάρνα κανάλια, ραδιόφωνα, απειλούσε θεούς και δαίμονες, έπαιρνε τηλέφωνο στην υπηρεσία και έλεγε στους υπαλλήλους να σταματήσουν να κάνουν τη διαδικασία αυτή, που ήταν δήμαρχος ο κ. Λογοθέτης. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, και το λέω, ξέρετε πώς με τρόπο. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Πήρα εγώ υπάλληλο της εταιρείας και είπα κάτι. Να τον φέρετε εδώ στο επόμενο συμβούλιο. Ωραία, εντάξει. Ψεύδεστε ή εσείς. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Όχι, δεν το παίρνω καθόλου. Πάρτε το λόγο σας πίσω. Δεν το περίμενα. Αν είναι λοιπόν και είναι υπάλληλο, να το φέρετε εδώ γιατί παρέχει ψέματα εκείνο. Γι' αυτό το λέω σε εσά. Και το παίρνω πίσω, το ψεύδεστε εσεί. Αν όμως φέρτε τον εδώ τον υπάλληλο να το πει ο ίδιος. Έρθε και ο Βαρελάς να σας το πει ο ίδιος. Α, ναι, χάρηκα πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία. Αυτός ήταν ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Η μαρτυρία του κυρίου Βαρελάκη, καλείστε. Όχι μόνο. Είπατε πριν. Όχι μόνο. Υπάρχει... Το ότι είσαστε στα ραδιόφωνα και στα κανάλια και δηλώνετε ενάντια στην απόφαση του Προέδρου της ΔΕΙΑ είναι ψέματα. Είναι καταγεγραμμένο. Θα παρακαλέσω την κυρία Φανίδου να το βγάλει στο επόμενο τέτοιο. Αύριο το πρωί να το βγάλει. Σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχει η ραδιοφωνική στο σύζυγό σας, η οποία μπορεί να τη δει οποιοςδήποτε. Σας παρακαλώ όμως ανεβάστε. Μα εκείνη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο του θέματος. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά. Κυρία Πρωτοπαπά. Εγώ θέλω να πω στον κύριο Μουζάκη ότι μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αποχωρώντας από την αίθουσα την προηγούμενη φορά, όχι μη ψηφίζοντας τον προϋπολογισμό, αλλά μην δεχόμενοι πλέον να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό, είδατε τα βιντεοσκοπημένα και κάνατε μια κριτική σήμερα, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά τον κύριο Κοφινά. Εγώ και τον κύριο Κοφινά πράγματι χαιρέτησα το γεγονός το ότι είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν ψηφίζω, αλλά οποιαδήποτε στιγμή θα είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε κριτική. Ήθελα να αναφερθώ στον κύριο Βεοσχορή, ο οποίος μιλήσε για το ιατρείο της Περαχώρας, για το γεγονός ότι δεν υπάρχει θέρμανση, είπατε. Όντως, το ιατρείο υπήρχε πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σε ό,τι αφορά με το Λέβητα. Αυτή τη στιγμή ο Λέβητα στο πνευματικό κέντρο λειτουργεί,
Αλλά σήμερα ήδη κιόλας βλέπουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά στην αίθουσα. Εκεί, αίθουσα, στο χώρο υποδοχής που κάθονται οι άνθρωποι που περιμένουν τον γιατρό. Και θα το λύσουμε το θέμα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Το πνευματικό κέντρο... Το πνευματικό κέντρο λειτουργεί, ο λέγοντας, κανονικά. Κανονικά. Ναι. Στο γιατρείο δεν λειτουργεί. Από το 2014 και μετά δεν λειτουργεί. Στο ιατρείο, το ιατρείο υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, με το Λέβητα. Από το 2014 είχε ξεχωριστό Λέβητα. Ναι, είχαμε δύο ξεχωριστούς. Ξεχωριστό Λέβητα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπήρχε πρόβλημα με το Λέβητα το συγκεκριμένο. Κάθε χρόνο όμως γινόταν συντήρηση και αγώνα. Δεν λειτουργούσε, συνάδελφε. Δεν λειτουργούσε. Υπήρχε θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αλλά προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό τοποθετώντας κάποια σώματα, θα δούμε πώς θα το δρομολογήσουμε. Σε ό,τι αφορά, επειδή ο φίλος μου, ο Θανάσης, μίλησε για την διάβαση του διαθέμιση και επειδή μαζί το είχαμε δείξει το θέμα αυτό, αγαπητέ Θανάση. Και συναγωνιστής. Ναι. Θέλω κάτι να του θυμίσω και να του πω. Όταν είχαμε εντάξει το 17 το θέμα της διάβρωσης του Κορινθιακού, το είχαμε εντάξει με ένα ποσό της τάξης των 1.000 ευρώ, που όπως γνωρίζετε η περιφέρεια δεν το ενέκρινε, όπως δεν εγκρίνει τα ποσά που είναι της τάξης των 1.000 ευρώ κλπ. Τη στιγμή που δεν υπήρχε μελέτη και τη στιγμή που δεν υπήρχε κοστολόγηση, πόσο δηλαδή θα έφτανε το έργο. Γνωρίζει, συνάδελφε, ότι η τεχνική υπηρεσία δεν είχε πολιτικό μηχανικό και αν δεν θυμάμαι, μάλλον που να ασχολείται λιμενολόγο συγκεκριμένα, που να μπορέσει να εκπονήσει τη μελέτη αυτή. Οπότε θα έπρεπε να δοθεί κάπου έξω. Έγινε προσπάθεια από την τεχνική υπηρεσία, αλλά από ό,τι θυμάμαι, και εδώ είναι και ο Δήμαρχος που μπορεί να μας τα πει καλύτερα αυτά, η περιφέρεια δεν ενέκρινε χωριστή μελέτη για τη Βουλιαγμένη, ούτε χωριστή μελέτη για το Σχοίνο. Και μάλιστα η περιφέρεια, μας το είπε μάλιστα και ο κύριος Δέδες που είχε έρθει, ότι ήδη δρομολογεί περιφέρεια μελέτη για τη διάβρωση του Κορινθιακού, για όλες τις ακτές του Κορινθιακού, οπότε μέσα εκεί να βάλει και τη Βουλιαγμένη και εκεί μάλιστα να βάλουμε και το Σχοίνο. Όταν κάναμε προσπάθεια για να βάλουμε το Σχοίνο, να γίνει μία μελέτη, ειδική μηχανική μελέτη, λοιπόν, μηχανική μελέτη, δεν δέχτηκε η περιφέρεια να κάνει, όχι, έτσι ακριβώς είναι, έτσι ακριβώς είναι και μάλιστα να σας πω γιατί, γιατί αυτά τα κουβεντιάσαμε και με τον κύριο Δέδη που είχε έρθει, όχι, είμαι εντός θέματος και αύριο το πρωί έλα να πάμε κάτω στο γραφείο του κυρίου Μαγκρίδη στην τεχνική υπηρεσία, αν δεν γνωρίζω κάτι έχω το θάρρος να πω δεν το γνωρίζω. Μπορεί να φτιαχτεί πολύ εύκολα. Η περιφέρεια έχει εκπονήσει μελέτη για τη διάβρωση του Κορινθιακού και προσπαθούμε να εντάξουμε μέσα εκεί και τη Βουλιαγμένη όπως ακριβώς και το Σχοίνο. Και μάλιστα ήδη ξεκινήσει η περιφέρεια. Επειδή ακριβώς εκεί εμπλέκεται και η αρχαιολογική υπηρεσία, όπως ανάφερε, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Αυτό θα είχε ήδη μπει. Είναι εύκολο, θα σας πω. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ορθανάστη, δύο χρόνια θα μπορούσε να είναι πει. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν χρειάζεται να μας πείτε. Θα το φτιάξουμε εμείς. Θα το φτιάξουμε εμείς. Έχουμε τον τρόπο να το φτιάξουμε χωρίς μελέτη. Και σε ό,τι αφορά το Μουσείο της Καραχώρας, γιατί ξέρεις κάτι, συνάδελφε, με πονάει όταν πράγματα τα οποία. Κοίταξε, με πονάει όταν πράγματα για τα οποία έχουμε αγωνιστεί από κοινού μαζί τρία χρόνια. Έρχεσαι τώρα σήμερα. Τι έκανε τρία χρόνια, κύριε Ποντοκοπά, τι έκανε τρία χρόνια. Θέλω να μου πείτε, έκανε 2,5 χρόνια. Ο κύριος Γεωργίου, τι έκανε 2,5 χρόνια. Τι δεν κάναμε αγώνα, ρε Θανάση, μαζί για τα υπόπεδα. Συγγνώμη, πρόεδρε, έχω το λόγο. Προσπαθήσαμε τις ιδιοκτήτες με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου να δούμε και να βρούμε άκρη σε ό,τι αφορά με τους ιδιοκτήτες. Και υπήρχε πρόβλημα με ένα συγκεκριμένο ιδιοκτήτη και πλέον τώρα έχουμε δρομολογήσει να λυθεί το θέμα. Θα λυθεί και για το Μουσείο της Περαχώρας. Μετά από 5 χρόνια. Μετά από 5 χρόνια δεν εκαταμιεύτηκα ποτέ τα βήματα. Αυτό σου καταγγέλλω. Αυτό σου καταγγέλλω.
Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Το καταλαβαίνεις. Λίγο ησυχία. Είναι η εικόνα που να δείχνουμε στους πολίτες. Όλοι με τα αγόρασε. Κύριε Πρωθυπουργέ, συγγνώμη. Είναι η εικόνα αυτή. Έχουν μαζευτεί πολίτες και πετάγει τον καθένα εδώ και σφυρίζει. Γιατί όταν πετάχτηκε Κύριε Γεωργίου, μπορείτε να σταματήσετε. Παρακαλώ πολύ. Γιατί δεν το διέκοψε. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Και εσείς πεταχτήκατε, δεν σας διέκοψα. Γιατί πρώτες κύριε Γεωργίου, και σε παρακαλώ πολύ. Δεν προφανώ. Σας παρακαλώ πολύ. Έλεος δηλαδή. Είπα. Είχαμε ησυχία. Είπα. Δεν προκαλώ κανένα χρόνο. Παρακαλώ πολύ κύριε Γεωργίου. Τι θέλουμε να κάνουμε τύπωση εδώ πέρα. Δεν κάνουμε τύπωση. Όχι δεν κάνουμε, αλλά πεταγόμαστε όλοι. Είναι εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου. Κάνει λάθος. Σας παρακαλώ πολύ. Επιτέλους δηλαδή. Σταματήστε επιτέλους. Αρκετά σας έχουμε ανέκτη. Ησυχία. Μην μεταγόμαστε κύριε Γεωργίου, το κατάλαβε. Δεν έγινε το λόγο. Έλεος δηλαδή. Όχι Παναγιώτη, έλεος κύριε Γεωργίου. Να κόβεις τους πάντες. Τους πάντες κόβω και εσύ μετάξεις το προηγούμενο. Τι είναι αυτό. Είναι το γνωστό. Μπορώ να σας κάνω έξω κύριε Γεωργίου άμα θέλω. Το ξέρετε πολύ καλά. Άμα θέλετε να κάνουμε τύπωση. Λοιπόν θα σεβόσαστε σε κάποια πράγματα. Δεν ακούω τίποτα. Το άκου αλλού. Πρέπει πρώτα εσύ να το κάνεις. Το άκου αλλού να σεβόσαστε σε κάποια πράγματα. Έχετε πάντα σεβόσαστε τίποτα. Πέντε φορές. Δεν το διέκοψες. Ούτε σε διέκοψες. Όταν πετάξεις. Κανένα δεν διέκοψες. Τι βρήκες. Ρε άκου. Απ' τη σιλιά. Τώρα. Συγγνώμη, έχει ζητήσει ο κ. Πετρολόγου. Συγγνώμη, κ. Πετρού. Κι εγώ το είχα ζητήσει, πρόεδρε. Δεν σα ανοιχτώ γιατί έχετε πάρει το λόγο. Εντάξει, άμα από σήμερα μα βάζετε όριο να μιλάμε μια φορά, την ημέρα δεν πειράζει. Πάρε εγώ αυτό, κ. Συνεχώ κάνετε μορφή προ το Προεδρείο. Έχω. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ποτέ δεν κάνω όπω το Προεδρείο, αλλά ξέρετε ότι μιλάω στο Ρίγκο. Μιλάω λιγότερο από αυτό. Αυτό το κανονισμό. Όπω ζήτησα, λόγο δεν πειράζει. Αυτό το κανονισμό τον οποίο εσεί ψηφίσατε, έτσι όταν ήσασταν στη Δημοτική Αρχή. Μάλιστα, μάλιστα. Παρόλο τι κάποιε άλλε δεν το ψήφισα εγώ. Αυτό είναι εφαρμόσιμο. Και τον έχω κάνει λάστιχο. Και πάλι τα ακούω. Λάστιχο τον έχετε κάνει σε ιδιαίτερα πρόσωπα. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Ιδιαίτερα πρόσωπα είναι ο κ. Λογοθέτης, ο κ. Βουζάκης, Εγώ λέγομαι δόσχολης. Μίλησατε λιγότερο πρόσωπα. Μα σήμερα, μα το είπατε και μόνοι σας, μίλησατε λιγότερο σήμερα. Δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τέλος πάντων, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Εντάξει, τέλος κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Να δώσω 3 λεπτά τον χρόνο, Πρόεδρε. Μα πήρε προηγουμένως εσύ. Εντάξει τώρα. Κύριε Μουσαρκίδη, παρακαλώ. Είναι από του λίγου που μιλάει. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε Πέτρο. Καλησπέρα σε όλους. Να ζητήσω επίσης συγγνώμη από τους συνδημότες μας εδώ που παρευρέθηκαν για την καθυστέρηση στη συζήτηση για το τόσο σοβαρό θέμα που έφερα. Σήμερα τα ακούσαμε όλα, δεν έχω παράπονο. Ακούσαμε άνωθεν παραβάσεις στα νομικά πρόσωπα του Δήμου. Ακούσαμε σχεδόν σκάνδαλα σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Θυμή με τους ειδικούς συμβούλους του κυρίου Δημάρχου. Για τις σούχτερες βέβαια ξανά για το σοβαρό θέμα και τις επιπτώσεις του. Επίσης για δημοτικά κτίρια χωρίς θέρμανση, για 45.000 ευρώ που δόθηκαν για το καρναβάλι για μια μέρα που για μένα είναι πολύ μεγάλο ποσό, πέρα από το αποτέλεσμα. Ευτυχώς να πω χαριτολογώντας εδώ που μας είπε ο κ. Σκοφινάς ότι ανοίγει η ψυχιατρική πτέρυγα στην Κόρυφο και θα είμαστε κοντά όλοι μετά από όλα αυτά που ζούμε εδώ πέρα. Και για μας θα είναι σε λίγο καιρό. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις με τη σειρά μου και αυτό θα απαντήσει ο κ. Δήμαρχος ολοκληρώνοντας τα θέματα εκτός ημερησίας. Για το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο κατάφερε να ενταχθεί η ΔΕΙΑΛ, που όντως είναι μια επιτυχία και είναι νομίζω ένα ποσό 1.800.000 ευρώ, έτσι αν μην κάνω λάθος, αν περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση της τηλεμετρίας για την περιοχή των Αγίων Θοδόρων, καθώς εκεί έχουμε κάποια θέματα σοβαρά διαχείρισης που παρουσιάζουν περισσότερο τους θερινούς μήνες.
Δεύτερον, αν σε ένα περσινό μου ερώτημα τώρα αυτή τη στιγμή, έχει περάσει αρκετό καιρό, νομίζω ήταν πέρσι τον Απρίλιο που την απαντώμε, που είχα κάνει πάλι στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, σχετικά με τη μείωση των τελών εναπόθεση των αστικών λιμάτων από την περιοχή των Αγίων Θεοδόρων. Μήπως έγινε κάτι γι' αυτό, μήπως έχει συζητηθεί στην υπηρεσία και μπορούμε να κάνουμε κάτι για λίγο για να απαλύνουμε τους δημότες σε αυτή τη μεριά του Δήμου. Όμως είχα ζητήσει κάποια να γίνει μια μελέτη για να δούμε αν θα το κάνουμε και αν θα προχωρήσει. Αν υπάρχει κάτι νεότερο να το γνωρίζουμε, όπως επίσης που αυτό πάει πακέτο με το βιολογικό του Αγίου Θεοδόρου, που δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και εκεί, και να τελειώσει και να προχωράμε παρακάτω με ένα καινούργιο έργο. Και τέλος, κάτι που μου έκανε προσωπικά εντύπωση, πώς η συναυλία στο καρναβάλι του Αγίου Θεοδόρου κόστησε τόσο λίγο. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό το πράγμα. Γιατί πρώτα δεν σα βρίσκουμε. Κοστίζει πολύ, γκρινιάζει. Κοστίζει πολύ. Θα ήθελα να μα πείτε. Θα ήθελα να μα πείτε αν υπήρχε κάποια άλλη προσωπική δωρεά. Αν υπήρχε κάποια προσωπική δωρεά, πώ έπρεπε να αναφερθεί. Γιατί εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό το ποσό. Τώρα που πετάγονται οι ειδικοί σου, δεν μπορεί να μιλήσει. Άρα, ναι, τώρα με διακόπτουν όλοι. Δεν πειράζει. Υπέρ του διαλόγου και ας γίνεται χωρίς τάξη. Από εκεί και πέρα όμως, θα ήθελα να μου πείτε πράγματι, δηλαδή να μπορέσουμε να βρούμε την κυρία Ραλία Χριστίδου να τη φέρουμε με 1000 ευρώ και στο Λουτράκι και οπουδήποτε αλλού που μπορούμε να την κάνουμε και στην ποδοσφαιρική ομάδα που είχε πρόσφατα τον χώρο, ως ένα κάποιο μεγαλύτερο όνομα. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Είμαστε πρωτοπόροι, καταρχάς είστε λίγο υπερβολικός κύριε Πέτρο, γιατί μάλλον μειώνεται το γεγονός. Δηλαδή για μια μέρα 45.000. Δεν υπάρχει μια μέρα. Εκτός αν δεν παρακολουθείτε τα δεδομένα. Έχουμε την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Δεν είναι πολύ όχι. Είναι Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα και είναι σε όλο το εύρος του Δήμου. Είναι σε όλο το εύρος του Δήμου. Είναι εκδηλώσεις που έχουν ένα τεράστιο οικονομικό αποτέλεσμα για την περιοχή. Ένα τεράστιο. Πώς έφτασε. Εντάξει. Και το κομμάτι της συναυλίας, άμα θέλετε, ελάτε όποτε θέλετε να σας βρω εγώ μάνατζερ για οτιδήποτε χαμηλό. Α, ωραία. Γιατί πέρσι δεν είχαμε και πράγματα, είχαμε άλλα. Ό,τι θέλω. Είναι αλήθεια ότι έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Οι δημότες είναι εδώ πέρα τόση ώρα. Περιμένουν το θεματολόγιο. Όμως δεν μπορώ να μην απαντήσω σε μερικά θέματα που αφορούν όλους τους συμβούλους που κάνανε διάφορες ερωτήσεις. Και ξεκινώντας πρώτα για το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Ασημακόπλο. Στο συνέδριο αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάτω στην περιφέρεια, κύριε Σακόπλε, εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση, είμαστε ένας Δήμος. Εμάς μας καλέσαν οι ειδικοί συνεργάτες του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, μαζί με τους με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε και μας ρωτήσανε τα θέματα που αφορούν το Δήμο μας από τη μια γωνία μέχρι την άλλη. Τους αναφέραμε τα προβλήματά μας τα μεγάλα, τα καταγράψαν σε ένα χαρτί και αυτό ήταν ένα θέμα το τι θα γίνει στο συνέδριο. Μας κάλεσε μετά ο Περιφερειάρχης. Το τι σαν περιφέρεια ΠΕΔ, το τι αφοράν μεγάλα προβλήματα. Όχι, ο Περιφερειάρχης δεν μας ρώτησε εάν αφορούν για τον κάθε ένα Δήμο. Τον κάθε ένα Δήμο, κυρίως η Περιφέρεια ή τα Υπουργεία του τακτοποιούν. Αυτό θα γίνει. Δεν έχω καλεστεί ως ώρας. Και δεν θα πάω κάτω να μιλήσω για τη ΔΕΗ τότε και δεν ξέρω αν θα μου δώσουν και το λόγο. Περιμένουμε ακόμα να δούμε πώς θα γίνει το συνέδριο. Ξέρουμε ότι Δευτέρα και Τρίτη είναι το συνέδριο στη Τρίπολη. Θεωρώ σαν δημάρχους, σαν δημοτική αρχή θα καλέσουν τουλάχιστον τον δήμαρχο και περιμένουμε να δούμε αν θα πάρουμε το λόγο. Αλλά το λόγο είναι γενικότερα για την Πελοπόννησο όλη. Δεν θα πάει ο καθένας δήμος, έχει το δικό του το πρόβλημα. Είτε λέγεται σκουπίδια, είτε λέγεται ρεύμα, είτε... Δεν θα κάτσει ο καθένας δήμος, 26 δήμοι που είναι στην περιφέρεια, να κάτσουμε να πούμε στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα. Θεωρώ θα είναι μια γενική συζήτηση το τι με γενές και που πάει η Πελοπόννησο, έτσι έχω καταλάβει εγώ, αλλά ως ώρας ούτε είμαι καλεσμένος, ούτε έχω ούτε καμιά πρόσκληση. Αν θέλετε όταν ενημερωθώ το τι πρόκειται να γίνει να σας ενημερώσω, πολύ ευχαρίστω. Και δεν ξέρω και ποιος θα καλέσω. Θεωρώ ότι θα καλέσω τον δημάρχο. Τους αντιδημάρχους δεν το ξέρω τώρα. Ως ώρας περιμένουμε την εξέλιξη πώς θα γίνει το συνέδριο. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να πούμε τα προβλήματα που αφορούν το Δήμο μας. Από τη μια γωνία μέχρι την άλλη. Για ένα θέμα το οποίο εμένα με ενοχλεί προσωπικά. Γιατί δεν ενοχλεί, είναι θέμα κορινθιακού κόλπου και δεν αφορά το Δήμο μας.
αφορά και το Δήμο μας, αλλά αφορά μέχρι το Αίγιο και την Πάτρα. Είναι το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ του δίνουμε ένταση, τόσο πιο κακό κάνουμε στον τόπο μας. Όταν πας σε άλλο χώρο, σε άλλο μέρος και κάνουν κάπου κακό, δεν το διαφημίζουν. Το κρατάνε και προσπαθούν, εάν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα, πώς να σε απαλλήλουν και πώς το πρόβλημα να το ελαχιστοποιήσουν. Έτσι βλέπω εγώ. Εμείς το παίρνουμε πρώτο τραπέζι πίσω και το έχουμε κάνει πάρα πολλές κινήσεις. Πάρα πολλές κινήσεις. Φωνάξαμε εδώ πέρα την κυρία Νικολάκου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πήγαμε αμέσως την άλλη μέρα κάτω με αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε βρει, που κάνουν τις μελέτες, που βάζουν δίχτυα και όλα αυτά τα πράγματα. Μιλήσαμε με τον προϊστάμενο, τον κύριο Κωστόγιαννη, του πήγαμε μελέτες, μαζέψαμε από συλλόγους, από, από όλους τους φορείς, χαρτιά που χρειάζεται για να μπορέσουμε να έρθει θέμα, έκτακτο θέμα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο για να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν και να βάλουν αυτά τα δίχτυα. Αυτό είναι. Δεν θέλω να το ανοίγουμε. Κάνει κακό στον τόπο μας, δεν κάνει κακό στη Δημοτική Αρχή. Σε όλους μας κάνει κακό. Στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που δουλεύουν στους επαγγελματίες και σε όλους. Και νομίζω όσο περισσότερο διαφήμιση του κάνουμε, μόνο κακό δημιουργούμε στη δικιά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε το θέλουμε είτε όχι. Και θεωρώ ότι όσο γίνεται πρέπει να το μειώσει. Δεν κάνετε κακό στον Γιώργο τον Γιώργη στη Δημοτική Αρχή. Κάνουμε κακό από τους επαγγελματίες, από τους εργαζόμενους, από τα πάντα. Δεν θέλουμε να κάνουμε κακό στον τόπο μας. Δεν θέλουμε να δυσφημίσουμε τον τόπο μας. Είναι κακό να ακούγονται τόσοι από εδώ, τόσοι από εκεί, τόσο κάτω. Είναι δεν το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Το Γιώργη μπορεί να το βαρέσει για 100 θέματα. Για τις τσούχτρες τώρα, είναι ποτέ δυνατόν να μιλάμε συνέχεια για τις τσούχτρες. Αυτό πρέπει. Όσο το δυνατόν να του ρίχνουμε τους τόνους. Να το θάψουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όντως έχουμε κάνει κινήσεις, έχουμε πάει επανειμένως στην περιφέρεια, έχουμε πάει στον κύριο Κωστόγιαννη, στον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών, μαζέψαμε όλη αυτή την εβδομάδα τις αποκριές, όλα τα χαρτιά που ήθελε και τα έχουμε πάει κάπου. Περιμένω αύριο ένα τηλέφωνο για να δω τι μέλη γενέσαι και το τι γίνεται. Για να περάσει ένα και κοστοβόρο θέμα. Δεν περνάει εύκολο, όσο και ανάγκη να έχεις. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι τα χαρτιά που του έχουμε πάει υπάρχουν αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να προχωρήσει τη διάθεση της πίστωσης για να γίνει αυτό το πράγμα που προσπαθούμε όλοι να κάνουμε. Αυτή είναι η προσπάθεια που έχουμε κάνει. Δεν επιτρέπεται κάθε φορά να βγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να βγαίνει ο Γιώργης κάθε μέρα στα ΜΜΕ και να λέει κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Νομίζω δυσφήμιση κάνουμε. Άλλοι δήμαρχοι, σας το λέω και μου το λένε, Ναυπακτίας, Ραφίνας, είχαν τεράστια προβλήματα. Δεν αναφέρθηκε τίποτα. Το κρατήσαν όλοι μέσα στα αυτιά τους, μέσα στα προβλήματά τους. Δεν το βγάζανε προς τα έξω. Εμάς φωνάξαμε όλα τα κανάλια από την Αθήνα. Είναι και εύκολα γιατί σε μισή ώρα έρχονται όλοι εδώ πέρα και ήρθαν όλοι εδώ πέρα. Γιατί να το κάνουμε αυτό. Κακό κάνουμε στον τόπο μας. Δεν κάνετε σε μένα κακό. Αυτό θέλω να παρακαλέσω όλη την κοινωνία. Το να το συζητάμε συνέχεια. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας. Όλα αυτά που μας ζητήσαν από την περιφέρεια, τα καταθέσαμε, τα πήγαμε κάτω. Δεν πήγα μόνος μου, με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον πρόεδρο του ΕΛΤΙΟ, τον πρόεδρο των Ξενοδόχων, τον πρόεδρο των Καταστηματορχών. Δεν πάω μόνος μου. Πάμε ολόκληρη ομάδα, γιατί τους λέμε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό για τον τόπο μας, για μια τουριστική περιοχή. Αλλά μην το βγάζουμε, μην το φτάνουμε σε αυτό το σημείο που συνέχεια το συζητάμε. Κάνουμε τα δυνατά δυνατά. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται διαφήμιση αυτό. Διαφημίσουμε τον τόπο μας κάπως διαφορετικά. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Είναι αλήθεια πολλές φορές, για να μην νομίζετε και ότι ο Δήμαρχος και για να μην νομίζει καθένας, και κάθε ένας Δήμαρχος παίρνει κάποιες αποφάσεις, αυτή είναι αλήθεια. Και όταν λέω αποφάσεις, δίνει τη γνώμη του, προσπαθεί να πείσει είτε τις δημοτικές επιχειρήσεις είτε τίποτα. Φτάνοντας παραμονές Χριστουγέννων και βγάζοντας μια απόφαση, και καλά έκανε η απόφαση τη ΖΕΙΑΛ να πάει να κόψει το νερό, το θεώρησα λίγο παράτυπο όταν υπάρχουν τεράστιες οικονομικές κρίσεις και το βλέπουμε κάθε μέρα. Το βλέπουμε από τον εαυτό μας. Δεν ξέρω εσείς αν το βλέπετε. Εγώ το βλέπω από τον ίδιο μου τον εαυτό. Και νομίζω ο καθένας μας εδώ μέσα βλέπει το τι γίνεται στην τσέπη μας. Το ότι έδωσα. Αν έδωσα άνωθεν εντολή ή ο Δήμαρχος τι κάνει ή ο Δήμαρχος να κάνει αυτό που κάνει, ο Δήμαρχος προσπαθεί να κάνει ό,τι θέλει. Καταρχάς ο Δήμαρχος
προσπαθεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Έδωσα μια εντολή στον πρόεδρο, σας παρακαλώ πολύ αφήστε να περάσουν οι γιορτές και να μπορέσει να πάνε μετά οι άνθρωποι να έρθουν να μπορέσουν να πληρώσουν. Αυτό ήταν όλη η υπόθεση. Εάν αυτό, κύριε λογοθέτη, κάνει τόσο μεγάλο κακό στην κοινωνία, εάν νομίζετε, όχι έτσι το είπατε, γιατί έτσι το αναφέρατε, ότι άνωθεν εντολή, ναι, ο κάθερας δήμαρχος και εσείς, και εσείς θεωρώ ότι σας πω, εντάξει, τα, ναι, πραγματικά πολλές φορές τα απομαγνητοφωνημένα γράφουν και μερικά πράγματα παραπάνω. Και καλά κάνουν. Η δημοκρατία αυτό έχει. Και δεν είναι και κάτι κρυφό. Ούτε μπορούσα να το κρύψω. Και τι να πω. Έτσι είναι. Καμιά φορά βάζεις λίγο το χέρι σου για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους συγκεκριμένες μέρες. Τι είπαμε, καταναλώστε όσο θέλετε, σπαταλάτε όσο νερό θέλετε και δεν κόβουμε τίποτα. Έτσι είναι, αυτό κάναμε. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο μεγάλο ότι το αφήσαμε 15-20 μέρες για να μην κόψουμε παραμονές Χριστουγέννων τα νερά. Αυτό ήταν το χέρι που έβαλε ο Δήμαρχος, ο παράνομος, ο παράτυπος. Αυτή ήταν όλη η διαδικασία. Κύριε Γεωργίου, είπατε πολλά σήμερα. Κύριο Σανάση βέβαια έφυγε, μάλλον έφυγε. Γιατί έχω να πω πάρα πολλά. Αλλά αφού λείπει, καλύτερα να το αφήσω για την άλλη φορά. Ας καθίσει έξω εκεί πέρα που κάθεσαι. Για την τηλεδιαχείριση που έμαθα εδώ πέρα, το 1800 όντως εγκρίθηκε και δεν απλώς εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε, είμαστε ο 7ος Δήμος σε όλη την Ελλάδα από τις 70-80, αν θυμάμαι καλά, Δήμους που καταθέσαν προτάσεις. Είμαστε 120, ναι, είμαστε ο 7ος Δήμος που μπορέσαμε και προκρίθηκε αυτό και πήραμε τα 1800 για την τηλεδιαχείριση. Για την τηλεδιαχείριση θα τη χρησιμοποιήσουμε όπου έχει ανάγκη ο Δήμος, για να πούμε την αλήθεια. Όπου έχει ανάγκη ο Δήμος, εάν θέλει συμπλήρωμα των Αγίων Θοδόρων, θα πάμε στους Αγίους Θοδόρους στο Λουτράκι, είτε στο Σκήνο, παντού, όπου αυτό θα το δούμε. Ναι. Γι' αυτό και να το λέω. Επειδή όμως, επειδή υπάρχει μια ανεκτικότητα, κύριε λογοθέτη, τώρα από την αλήθεια, εκεί που θα χρειαστούμε, εμείς θα χρειαστούμε, θέλουμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Ναι, σε όλο το Δήμο. Τέλος πάντων, όπου μπορούμε περισσότερο για να έχουμε μια σωστότερη τηλεδιαχείριση από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Για το βιολογικό δήμαρχο. Για το βιολογικό των Αγίων. Α, ναι, για το βιολογικό των Αγίων. Το βιολογικό των Αγίων, ξέρετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήδη φάγαμε 2,5 εκατομμύρια. Τα έχουμε πληρώσει. Ο Δήμος πλήρωσε 2,5 εκατομμύρια. Δύο και 2,5. Δύο με τα αυτά, περίπου 2,5. Αφήστε τα τώρα, τα φάγαμε αυτά. Τώρα για να πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα τα πάρουμε ποτέ πίσω. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά, υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά 8. Κάνουμε τα δύνατα δυνατά, κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τον τελευταίο όλο καιρό για να μπορέσουμε πώς μπορεί να αναλάβει μια εταιρεία να το αναθέσει αυτό. Έχω έρθει σε συνεννόηση με την περιφέρεια, μπας και μπορέσει να μας βοηθήσει. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί μια μελέτη που κάνει η εταιρεία για να μπορούμε πώς μπορεί αυτό να ξεκινήσει. Το πρόβλημά μας είναι ότι στους Αγίους Θοδόρους φτιάχτηκε ένας βιολογικός για 40.000 κόσμο. Εκεί αυτά τα σπίτια που υπάρχουν είναι 1.000 παροχές τώρα. 1.000 παροχές μπορούμε να συνδέσουμε σε αυτό. 1.000, 1.100, κάπου εκεί πέρα. Κοιτάμε πώς αυτό το σύστημα των 35-40.000 που φτιάχτηκε να μπορέσει να φτιαχτεί για να λειτουργήσει με 1.000 παροχές. Αυτό είναι 25. Ναι, 25 τέλος πάντων. Τώρα δεν το. Αυτό 25, 40, 35. Τέλος πάντων, φτιάχτηκε πολύ παραπάνω από ό,τι ήταν. Μέχρι να δούμε, γιατί αυτός ο σχεδιασμός είναι να πάει και όλα τα ίσημια Καλαμάκι Κυραβρίση, να πάει Λουτρά Ωραία Σελένη, να πάει Αλμυρί κτλ. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει τώρα αμέσως. Τουλάχιστον πώς μπορεί να ξεκινήσει. Γιατί φοβάμαι, και το λέω για άλλη μια φορά, φοβάμαι, εάν δεν ξεκινήσει, το οποίο δεν ήταν και έργο δικό μας, ήταν της περιφέρειας. Ανεξάρτητα αν το χρεωθήκαμε εμείς, όπως το χρεωθήκαμε για αυτούς τους λόγους που χρεωθήκαμε, γι' αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, κοιτάμε πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει. Και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια όλο τον τελευταίο καιρό. Εάν όταν έχω νέο, θα σας ενημερώσω για αυτό το θέμα. Κύριε λογοθέτη, αναφέρεται ποιος το είπε για τον κύριο Μπεκιάρη. Τον κύριο Μπεκιάρη, επειδή υπάρχει μια προσωπική
γνωριμία και το γνωρίζουν όλοι, παρακάλεσα να μας βοηθήσει. Ξέρουμε όλο τον τελευταίο καιρό ότι υπήρχε ένα πρόβλημα τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, με το διευθυντή της εταιρείας. Και όταν λέω θέματα υγείας και τα λοιπά που αφορούν. Και παρακαλέσαμε να βοηθήσουμε. Ο κ. Μπεκέρης έχει αναλάβει σε πρόγραμμα του ΑΕΠ από 1η Δευτέρου του 2018 τώρα έχει ξεκινήσει και αυτό το χρονικό διάστημα μας βοηθούσε οικειοθελώς, παρακαλώντας το να μας βοηθήσει σε κάποια πράγματα. Γιατί όντως βοήθησε πάρα πολύ. Για να κατατεθούν κάποιες μελέτες κτλ. Υπάρχει σχέση εργασίας. Υπάρχει, λέω, πρώτη. Όχι, πριν δεν υπάρχει. Το λέω, δεν υπάρχει. Ήταν μια βοήθεια. Παρακαλέσαμε να μας βοηθήσει και μας βοήθησε. Θέλω να πω δύο πράγματα για το καραβάλι. Δεν θα απαντήσω στον κύριο Πέτρο αν ήταν πολλά ή μεγάλα. Θεωρώ ότι είμαστε ο μοναδικός Δήμος που έχει ταυτόχρονα ίδια μέρα δύο καραβάλια στον πρώην Δήμο των Αγίων Θεοδόρων και του Λουτρακίου. Τα πήγαμε νομίζω πάρα πολύ καλά. Μπορεί κάποιοι να γκρινιάζουν για τον Α ή τα λόγο και ό,τι και καλό να κάνει οποιοδήποτε. Αν εγώ έχω αντίρρηση για αυτό που κάνει ο άλλος, θα βρίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι αλήθεια. Θεωρώ όμως ότι ο τόπος μας και λέω ο Δήμος μας γενικότερα από μια γωνία στην άλλη είχε κόσμο. Ένα τριήμερο, τετραήμερο ήταν καλά, δυνατό οικονομικά για τους επαγγελματίες, αυτό μας ενδιαφέρει για τους ανθρώπους που εργαστήκανε, για τους προμηθευτές, για όλους και νομίζω αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Εάν ήταν λίγο πιο ακριβώς ή λίγο πιο φθηνός ο τραγουδιστής, νομίζω ότι είναι απλό για να συζητάμε. Κάθε φορά προσπαθούμε με κάποιους ανθρώπους, με τις γνωριμίες που έχει ο καθένας μας, να μπορέσουμε να φέρουμε όσο καλύτερα, μεγαλύτερο όνομα με φτηνότερο κόστος. Αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε όλη την ώρα. Άλλες φορές το πετυχαίνει λόγω της γνωριμίας, άλλες μπορεί να μην το πετυχαίνει. Να πω την αλήθεια. Έτσι γίνονται αυτά τα. Δεν βγαίνει έξω και κάνει πληστηριασμό. Λες έχω ένα χιλιάρικο, ποιος θέλει να έρθει με ένα χιλιάρικο. Δεν βγαίνει έτσι. Και να πω και άλλα πράγματα. Κάναμε και ένα έκτακτο συμβούλιο. Ναι, γιατί ο προϋπολογισμός για διαφόρους λόγους καθυστέρησε. Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός την Παρασκευή το μεσημέρι και κάναμε ένα έκτακτο συμβούλιο την Παρασκευή το απόγευμα. Και γίνανε λόγο, έτσι είναι με την περιφέρεια καμιά φορά, όχι ότι φταίει η περιφέρεια, φταίμε κι εμείς, να καθυστέρησε λίγο ο προϋπολογισμός. Και πάντα γίνονται αυτά. Και πω σε ποια δημοτική αρχή δεν καθυστέρησε λίγο ο προϋπολογισμός, να τρέχει τελευταία στιγμή, να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Πάντα συμβαίνει. Και νωρίς οι απόκλειες, πέσαν όλα μαζί. Και να πω και την αλήθεια. Και... Γιατί γελάτε? Επειδή είναι νωρίς οι απόκριες. Δεν είναι νωρίς οι απόκριες. Έχεις καταλήξει αυτά τα πράγματα. Ξέρατε πως τα κάνατε εσείς τότε. Εκεί που στηρίζετε εσείς. Λέω ησυχία, παρακαλώ. Και κάνατε και απαλού. Ακόμα χρεωμένοι είμαστε από αυτά τα πράγματα που έχετε κάνει. Λοιπόν, λίγο ησυχία, παρακαλώ. Εδώ είναι όλα ξεκάθαρα και μέχρι τελευταίο σεν. Παρακαλώ. Που είπε προσπάθεια όλων. Παρακαλώ, λίγο ησυχία, κύριε Δήμαρχε. Τελειώνοντας, θέλω να απαντήσω στο φίλο μου και συμμαθητή μου, στον Μιχάλη Τωθινή. Ξέρω ότι υπάρχει μια κόντρα εκεί πέρα στο συγκεκριμένο ποσοστό. Πρώτον, κύριε Μουζάκη, θα σου πω ένα πράγμα. Ποτέ μου, εγώ τουλάχιστον σωστά χρόνια θα είμαι, κανένα δήμαρχο, όποιον και να είχε, όποιο και να ήταν ο δήμαρχο, όποιο και να ήταν, είτε ο κύριο Παύλου είτε ο κύριο Λογονέζη, ποτέ δεν είδε πάει για του συνειδικού συνεργάτε. Θέλετε να είναι καλό, θέλετε να είναι μεσαίο, θέλετε να είναι κακό. Θεωρώ τους ειδικούς συνεργάτες, ο εκάστοτε δήμαρχος τους παίρνει επειδή υπάρχει εμπιστοσύνη. Μπορεί να υπάρχουν 100 αιτήσεις. 100 αιτήσεις. Πήρε κανείς δήμαρχος ποτέ επειδή είδε κάτι. Παίρνει κάποιους συνεργάτες που πιστεύει ότι θα βγάλει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή είναι όλη η διαδικασία. Και δεν είναι άλλη. Σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος έτσι όπως είναι, είτε έχει πτυχίο είτε δεν έχει πτυχίο. Αν και η κυρία έχει και πτυχίο. Πανεπιστημίου, αλλά δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιηθεί, λέω τώρα, για να πούμε και την αλήθεια. Αυτό εγώ πρώτη φορά το ακούω. Θεωρώ ότι πρέπει να σεβαστείτε την άποψη του Δημάρχου που θέλει κάποιους ανθρώπους, όπως πήρα και τους προηγούμενους, έτσι πήρα και την κυρία, για να κάνω τη δουλειά μου, νομίζω, με τον καλύτερο τρόπο. Δεν νομίζω ότι έχει ενοχλεί κανέναν, ναι. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί κανένα πρόβλημα και νομίζω κανένας ποτέ
αντιπολίτευση ή συμπολίτευση κτλ. Ασχολήθηκε ποτέ με ειδικούς συνεργάτες του Δημάρχου. Είτε ειδικούς συνεργάτες, είτε ειδικούς συμβούλους. Αυτός νομίζω είναι κατά αποκλειστικότητα του εκάστοτε Δημάρχου να χρησιμοποιήσει όσους έχει. Είπα εγώ στον κύριο λογοθέτη τότε που πήρε 5, που μπορούσε να πάρει 5, γιατί πήρε σε αυτόν εκείνο, είναι δικαίωμά του. Και ποτέ δεν αναφέρεις κάτι όταν έχεις έναν ειδικό συνεργάτη. 3 ειδικούς συνεργάτες έχουν, δεν έχουμε 23, ούτε 5, ούτε 10, ούτε τίποτα. 3 έχουν. Για να κάνουν διάφορες δουλειές που αφορούν διάφορα θέματα. Πολλά θέματα του Δήμου και να τρέχουν. Έτσι κάνουν κάθε φορά. Τώρα να δημιουργούμε πρόβλημα πώς και γιατί, και αν υπήρχαν κι άλλες αιτήσεις, και επειδή μπορεί να υπήρχαν άλλες 70 αιτήσεις, όχι τώρα και από τους προηγούμενους. Γιατί διαλέγεις κάποιους ανθρώπους που νομίζεις ότι μπορεί να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Το αποτέλεσμα και το έργο μιας δημοτικής αρχής μετράει. Και δεν μετράει το τι κάνει ο ειδικός συνεργάτης ή δεν κάνει ο ειδικός συνεργάτης. Πάντως δεν τον παίρνουμε να κάθεται, κανένα δεν τον παίρνουμε. Τον παίρνουμε για να τρέχει. Να τρέχει και να μας βοηθάει στη δουλειά. Για την παρουσίαση του έργου, για μελέτες, για χίλια δύο πράγματα. Αυτό κάνουμε. Και όσο για την αμοιβή, είναι συγκεκριμένη, δεν δίνει ο Δήμαρχος σε κανέναν ειδικό συνεργάτη, για να ξέρουμε. Δεν αποφασίζει ο Δήμαρχος αν θα πάρει 1000, 1100, 1200, 1500, 3000. Αυτά βγαίνουν από τον επίσημο κατάλογο που πληρώνεται από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από τον Δήμαρχο, από τον Δήμαρχο. Έτσι πληρώνται οι ειδικοί συνεργάτες και οι ειδικοί συμβουλοί. Τελειώνοντας, θα πω ένα πράγμα. Εγώ θα παρακαλέσω όλη την κοινωνία του Λουτρακίου και το λέω για άλλη μια φορά. Θεωρώ ότι όσο μιλάμε περισσότερο για τις μέδουσες, μόνο κακά κάνουμε στον τόπο μας. Δεν κάνουμε σε καμιά δημοτική αρχή. Αυτό το παρακαλώ σε όλους. Εφόσον έχουμε σύντομα ενημέρωση από την περιφέρεια και πιστεύω ότι έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα στοιχεία που μας ζητήσαν και νομίζω ότι έχουν τη διάθεση περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης να μας βοηθήσουν, θα βοηθήσουμε. Μην νομίζουμε όμως ότι και με αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο γίνει κατά 100% πρόβλημα. Είναι μια δοκιμή και να φαίνεται ότι ο Δήμος κάτι, η δημοτική αρχή κάνει κάτι για να μην δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Τίποτα άλλο, θα πω κι άλλο ένα, ότι το διήμερο, επόμενες αθλητικές διοργανώσεις, έχουμε ένα διήμερο ποδηλατικού αγώνα και Σάββατο και Κυριακή, ίσως να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα της μετακίνησης κάποιων ανθρώπων που θα πάνε στον δρόμο του Οσίου Παταπίου Σάββατο και Κυριακή. Σάββατο είναι για τον Οσίου Παταπίου και Κυριακή θα κλείσει για 2,5 ώρες από τις 10 μέχρι το 10,5 ο δρόμος της Καραχώρας. Θα υπάρχει παρακαμπτήρια εδώ, λίγο την υπομονή του κόσμου. Ένας μεγάλος διήμερος αγώνας ποδηλατικός με την ομάδα της ΕΚ που έρχεται από το Βέλγιο και προπονείται εδώ πέρα στο Λουτράκι, που έχει παγκόσμιους πρωταθλητές και με αγώνες που θα γίνουν με ποδηλάτες από την Ελλάδα. Υπάρχει και για την Πάτρα. Α, ναι. Ξέχασα μέσα σε όλα τα πράγματα και να πω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Πατρέων για την συμβολή του κι αυτό με τα άρματα που θα λέμε, ναι, τα καναβαλικά στοιχεία που μας έδωσε δωρεάν και βοηθήσαμε και τον τόπο μας και τους Αγίους Οδόρους και λίγο την Κόρυθο, έγινε μια ανταλλαγή, μια βοήθεια όλων των Δήμων και θεωρώ σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι και οι Δήμοι παραποίηση, παρόλο που ακούτε καμιά φορά και λόγια αυτό και τα λοιπά, να βοηθιέται ο ένας τον άλλον για να παρουσιάζουμε όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερο αποτέλεσμα για να μπορέσουν να διασκεδάσουν οι συνδημοί. Αυτοί που έρχονται από τις άλλες περιοχές, οι επισκέπτες. Θα προχωρήσουμε ένα θέμα στην συνέντευξη του Δημοτικού Συμβουλίου να συζητήσουμε ένα έκτακτο θέμα. Αφορά μια μετακίνηση Δημάρχου, έγκριση μεταξύ Δημάρχου και τη Δημάρχου εκτός έδρας μηνών Φεβρουαρίου Μαρτίου για δυσπίσωση. Απλώς έρχεται έκτακτο γιατί προέκυψε μια μετακίνηση, μια πρόσκληση από το, Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος για ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει στις 3 και 4 Μαρτίου στην Άλτα. Και θα μάλλον παλεύει μέσα και ο Δήμαρχος. Και σαν μέλος, καταρχάς να συζητηθεί, ναι. Υπάρχει ομόφωνα
και δεν θέλω να προχωρήσουμε να μαθαίνει στην ψηφοφορία αν εγκρίνεται ή όχι οι μετακινήσεις. Εγκρίνονται ομόφωνα. Δεύτερο θέμα, συζήτηση επί αιτήματος δημοτών αναφορικά με ιδιοδότηση κατοικιών τους. Λίγο να πούμε λίγο γιατί αφορά. Έτσι υπάρχουν κάποια αιτήματα, δύο αιτήματα συγκεκριμένα. Το ένα ήταν 25 12 και το άλλο 21 πρώτου. Θα διαβάσουμε βασικά το ένα για τη συντόπευση του χρόνου, γιατί και τα δύο αφορούν με υδροδότηση, υδροδότηση κοινών που αφορά που είναι στη σκάρτα κτλ. Να κύριε. Διαβάζοντας τον τίτλο εδώ του θέματος. Επί λέει...